Σήμερα θα γνωρίσουμε δύο από τους ήρωες του ΕΚΑΒ, τον κύριο Γιάννη Μπούσιο, ο οποίος είναι 17 χρόνια διασώστης, και τον κύριο Γιώργο Βλάχο, 9 χρόνια. Με τη βοήθειά του κιόλας θα δούμε το εσωτερικό ενός από τα μόλις 60 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία, Γιάννη, πρέπει να γίνουν 80 επιγόντως. Οπωσδήποτε πλέον πρέπει να γίνουν 80. Υπάρχει πάρα πολύ σημαντικό θέμα με αυτό. Είναι μόλις 60, πρέπει να αυξηθούν, γιατί δεν ανταποκρινόμαστε πια όπως πρέπει. Είναι πολύ σημαντικό. Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν με τον Γιώργο το γραφείο τους, εδώ όπου οι διασώστες του ΕΚΑΒ καθημερινά προσπαθούν αρχικά μέσα στο ασθενοφόρο να σώσουν τις ζωές. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα. Εδώ είναι ο χώρος μας, είναι το γραφείο μας όπως λέμε εμείς. Εδώ είναι ο χώρος ο οποίος δίνουμε κάθε μέρα τη μάχη για να σώσουμε έναν άνθρωπο. Είναι, το ασθενοφόρο είναι ενός έτους, είναι δωρεά από το Ίδρυμα Νιάρχος, είναι εξοπλισμένο με τα κατάλληλα μέσα ώστε να προβούμε και να παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες σε κάποιον άνθρωπο που μας χρειάζεται. Εδώ θα δούμε τον αυτόματο εξωτερικό απεινιδωτή, το οποίο είναι το μηχάνημα το οποίο θα σώσει τον άνθρωπο και θα δώσει ρεύμα στην καρδιά που λέμε εμείς. Εδώ πίσω είναι όλο το σετ στο τροχαίο που χρησιμοποιούμε με το σκουπ και τη σανίδα κινητοποίησης, τα υλικά μας. Και γενικά είμαστε σε αυτή τη στιγμή είμαστε σε καλό δρόμο ώστε να παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες που χρειάζονται. Ωραία. Εγώ να πω, πηγαίνοντας πάλι στο Γιάννη, που θα μας πει ένα περιστατικό που αντιμετώπισαν πριν από 2 εβδομάδες, ότι το ΕΚΑΒ δέχεται 850 διακομιδές την ημέρα, παρακαλώ, και δέχεται χιλιάδες κλήσεις στο τηλεφωνικό του κέντρο, ακόμη και άσκοπες. Γιάννη, πριν από λίγες μέρες, τι έγινε μέσα στο ασθενοφόρο, γέννησε μία γυναίκα? Ναι, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε θέμα μας προκύψει. Ναι, ακόμα και γεννήσαμε ένα ωραίο αγοράκι. Θέλουμε να πούμε στον κόσμο ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό και άλλα πολλά. Τι έγινε, εσείς εκείνη την ημέρα είχατε άλλο περιστατικό? Είχαμε ένα άλλο περιστατικό και μας σταμάτησε η μητέρα στον δρόμο και καταλάβαμε ότι είμαστε σε κατάσταση γέννας και αμέσως κινητοποιηθήκαμε και ανταποκριθήκαμε απόλυτα με βάση την ειδικότητά μας και την εκπαίδευσή μας. Άλλα περιστατικά στα 17 χρόνια που εργάζεσαι υπάρχουν... Υπάρχουν... που σου έχουν σημαδέψει, γιατί καθημερινά έχεις τραγικά περιστατικά να αντιμετωπίσεις. Υπάρχουν χιλιάδες περιστατικά που θα μπορούσαμε να πούμε. Απλά θα ήθελα να τονίσω ένα περιστατικό συγκεκριμένο για να καταλάβουμε ότι το ασθενοφόρο δεν το χρησιμοποιούμε άσκοπα. Ήταν ένας παππούς νηθισμένος στο Πέραμα, ο οποίος πάρα πολλές φορές έπαιρνε τηλέφωνο, όχι γιατί είχε κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Το ξέραμε πια. Μία φορά λοιπόν από αυτές τις κλήσεις, γιατί το ΕΚΑΒ δεν υπάρχει νομοθετικό διάταγμα έτσι ώστε να μην μπορούμε να παίρνουμε οποιονδήποτε μας ζητάει, τον πήγαμε στο νοσοκομείο και την ίδια στιγμή, ή άλλη μια φορά, και την ίδια στιγμή ο εγγονός του εμόφυρτος στο Πέραμα κάτω και δεν υπήρχε ασθενοφόρο να τον πάρει. Από τροχαίο και δεν είχε ασθενοφόρο, επειδή ο παππούς έκανε άσκοπη κλήση και χρησιμοποίησε ένα από τα λιγοστά ασθενοφόρα που έχουμε. Και κλείνοντας, πάω στο Γιώργο πάλι. Γιώργο, μου είπες προηγουμένως, εκτός σύνδεσης, ότι έχουν μειωθεί τα τροχαία, αλλά έχουν αυξηθεί ανακοπές σε άτομα και όλα νεαρής ηλικίας, 45-55. Μάλιστα, έτσι είναι. Έχουν μειωθεί σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια τα τροχαία, αλλά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι ανακοπές μικρές ηλικίες, γιατί ο τρόπος ζωής έχει αλλάξει, το άγχος, η στεναχώρια που περνάει όλος ο κόσμος. Και συγκεκριμένα έχουμε ένα δυσάρεστο περιστατικό το 2014 στην αλλαγή προς 15. Είχαμε πάει σε 2 ανακοπές πριν αλλάξει ο χρόνος, σε ηλικία 60 και 62 ετών. Ήταν πολύ δυσάρεστο γεγονός αυτό. Τραγικές καταστάσεις. Λοιπόν, αυτοί ήταν 2 από τους ήρωες του ΕΚΑΒ που μπόρεσαν να γνωρίσουν οι τηλεθεατές. Καλή σας μέρα.